οπωσδήποτε μια οικονομική πολιτική πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε ορισμένοι να μην παρανομούν. Αλλά η διεκδίκηση του κέρδους παράνομη δεν είναι. Όταν έχεις μπροστά σου ολιγοπόλια, αλλά δεν έχουμε παντού ολιγοπόλια, όπου έχεις μπροστά σου ολιγοπόλια, εκεί πέρα να φορολογείς τα υπερκέρδη. Αλλά να γυρίσεις και να πεις, να, για παράδειγμα, τώρα ας πούμε αυξήθηκαν οι τιμές της σοκολάτας και υπάρχουν ορισμένα περίπτερα που κάνουν υπερβολικά υψηλά κέρδη, εσχροκερδούν. Αυτό δεν έχει καμία βάση. Ένα περίπτερο δεν μπορεί να εσχροκερδίσει, δεδομένου ότι άμα κάποιος δει ότι είναι τόσο καλή επιχείρηση το να φτιάξει ένα περίπτερο, μπορεί όλοι να φτιάξουμε ένα περίπτερο. Εκεί δεν τίθεται ζήτημα εσχροκέρδειας. Εκεί πέρα τίθεται ζήτημα απλά και μόνο πληθωρισμού. Και ο πληθωρισμός αναγκαστικά πρέπει, για να τον αντιμετωπίσουμε, να βρούμε τρόπους να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί το τεράστιο βάρος που υπάρχει εξαιτίας αυτής της παγκόσμιας κρίσης της ενέργειας. Αλλιώτικα από τη μέγενη του πληθωρισμού, όχι μόνο η δικιά μας οικονομία, καμία άλλη οικονομία του πλανήτη δεν μπορέσει να ξεφύγει.